κεφάλαιο ΙΓ και εδάφιο 25, σελίδα 145 από το βιβλίο του Λόγου του Θεού Αριθμή, κεφάλαιο ΙΓ, 13 κεφάλαιο και εδάφιο 25. 13 κεφάλαιο, 25 εδάφιο από το βιβλίο Αριθμή. Και επέστρεψαν αφού κατεσκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρας. Και πορευθέντες ήρθαν προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγή των Υιός Ισραήλ εν τη ερήμο Φαράνης Κάδης. Και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς τον καρπόν της γης και απήγγειλαν προς αυτούς και είπαν: «Ήλθομεν εις την γη, εις την οποίαν απέστειλας ημάς, και είναι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι και ειδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός και οι πόλεις περιτετυχισμένε με μεγάλες φόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους Ιούς Ανάκ. Οι Αμαλικίτε κατοικούσιν εν τη γη της Μεσηβρίας. Οι Χεταίοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσιν επί τα όρη. Και οι Χανανέοι κατοικούσιν παρά την θάλασσαν και τα σόχθας του Ιορδάνου. Και ο Χάλεφ κατεσίγασεν το λαόν έπροσθεν του Μωυσέως και είπεν: «Ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν». Οι άνθρωποι όμως, οι συναναβάντες μετ' αυτού, είπον: «Δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτο, διότι είναι δυνατότεροι ημών». Και δυσφήμισαν την γη την οποία κατεσκόπευσαν προς τους Ιούς Ισραήλ, λέγοντες: «Η γη την οποία διεπεράσαμεν για να κατασκοπεύσομεν αυτή είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Και πάσο λαός τον οποίον είδομεν εν αυτή και άνδρες υπερμεγέθης. Είδομεν εκεί τους γίγαντας, τους Ιούς Ανάκ εκ των γιγάντων, και εβλέπομεν αυτούς ως ακρίδας, εβλέπομεν εαυτούς ως ακρίδας, και τι ούτους έβλεπον ημάς αυτοί. Και πάσα η συναγωγή υψώσασα την φωνήν αυτή σε βόησε, και έκλαυσεν ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζον κατά του Μωυσέως και του Ααρών, και είπον προς αυτούς πάσα η συναγωγή: Ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτο ή εν τη ερήμο ταύτη, ήθε να απεθνίσκομεν. Και δια τι μας έφερε ο Κύριος εις την γη ταύτην να πέσομεν δια μαχαίρας και να γίνωση διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών? Δεν είναι το καλύτερο εις ημάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον? Και έλεγε ο εις προς τον άλλον: Ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον. Τότε έπεσεν ο Μωυσής και ο Ααρών κατά πρόσωπον αυτών ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των Υιών Ισραήλ. Και Ιησούς ο Υιός του Ναβί και Χάλεφ ο Υιός του Εφωνή εκ των κατασκοπευσάντων την γην διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Και είπον προσπάσαν την συναγωγή των Υιών Ισραήλ λέγοντες: Η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτήν είναι γη αγαθής φόδρας φόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει ημάς εις την γην ταύτην. Και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γη ρέουσα γάλα και μέλι. Μόνον μην αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε των λαών της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' ημάς. Η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι με θυμών, μη φοβήστε». Αμήν. Με χείρα κρατεά και βραχίωνα εξυπλωμένο, ο Θεός, σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του, με το Λόγο Του, έβγαλε το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου με σημεία, με τεράστια και μεγαλεία. Τον πέρασε μέσα στον κίνδυνο το μεγάλο, καθώς ο Φαραώ εξήλθε για να τους κυνηγήσει και να τους θανατώσει στην έρημο. Τον εξήγαγε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα την οποία άνοιξε και στη συνέχεια τον οδήγησε στο όρο Σινά και δια του Μωυσέως έδωσε το λόγο του, το να ψευδεί το Θεόπνευστο στο λαό Ισραήλ. Έτοιμος πια ο λαός Ισραήλ κατά πάντα, οδηγήθηκε από το Θεό, ο οποίος τον έφερε μέχρι
την είσοδο της γης της επαγγελίας, της γης την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός, στη γη στην οποία ο Θεός είχε προφητεύσει ότι θα αναπαυθεί εκεί ο λαός Ισραήλ. Μάλιστα, είπε στον Μωυσή, τον φίλο του με τον οποίο μιλούσε στόμα με στόμα, ότι εγώ δίδω σε εσάς τη γη αυτή, εισέλθετε, κατακυριεύσετε αυτήν. Όμως ο λαός Ισραήλ και καλός και ο Μωυσής διάλεξαν 12 κατασκόπους, τους απέστειλαν στη γη της επαγγελίας, στη γη Χαναάν, για να δουν πώς είναι, τι είναι και, τι, και πώς θα εισέλθουν. Οι 12 κατάσκοποι επέστρεψαν και από εδώ και πέρα άρχισε το πρόβλημα. Από τους 12 η μεγάλη πλειοψηφία, οι 10 εδίλιασαν. Έχασαν την πίστη τους στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό πρώτον δυσφήμισαν τη γη, παρόλο που ομολόγησαν ότι είναι πραγματικά γη ρέουσα γάλα και μέλι, όμως δυσφήμισαν τη γη λέγοντας ότι είναι σκληρή γη, έχει πόλεις περιτετυχισμένες, έχει γίγαντες, τους γης Ανάκ, έχει δυσκολίες μεγάλες τόσες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν εκεί για μας φαινόντουσαν γίγαντες και μας έβλεπαν σαν ακρίδες και τον λύπησαν το Θεό με τη δυσφήμισή τους, αλλά και εξόργησαν το Θεό με την αμαρτία τους, γιατί η απιστία οδηγεί σε αμαρτία και σε απίθεια. Με την αμαρτία τους εξόργησαν το Θεό, καθώς τα έβαλαν με το Θεό, εγώγγιζαν εναντίον του Θεού, αλλά εγώγγιζαν και εναντίον του Μωυσή και του Ααρών, λέγοντας «Ήθε να αποθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου ή εν τη ερήμο ταύτη, ήθε να αποθνίσκομεν, επειδή μας μισεί ο Θεός, μας απέστειλε εδώ». Και η απιστία μετά την αμαρτία οδήγησε αυτούς στην απίθεια. Ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψουμε πίσω στην Αίγυπτο. Και με την απίθεια ορκίστηκε ο Θεός ότι αυτοί δεν θα εισέλθουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Η απιστία τους λοιπόν οδήγησε όλο το λαό Ισραήλ στο να λυπήσουν το Θεό, να τον καταπικράνουν μάλιστα, με το να δυσφημίσουν το λαό. Οδήγησε το λαό η απιστία στο να οργιστεί ο Θεός, γιατί αμάρτησαν γογίζοντας το Θεό και στους ανθρώπους, και τελικά έφτασαν το Θεό στα άκρα της μακροθυμίας του να ορκιστεί ότι αυτή η γενναία δεν θα εισέλθει μέσα. Κοιτάξτε πόσο κακό μπορεί να κάνει σε έναν ολόκληρο λαό και μάλιστα στο λαό του Θεού η απιστία 10 ανθρώπων που ήσαν πλειοψηφία εκ των κατασκόπων, αλλά ασήμαντη μειοψηφία από το λαό. Πόσο μεγάλο κακό. Παρόλο που βρέθηκαν εκεί ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, οι οποίοι διερήγνυαν τα ημάτια τους λέγοντες «Μην ακούτε αυτούς, ο Θεός μας τη χάρισε, μπορούμε, για μας είναι ψωμίον το να κυριεύσουμε τη γη αυτή». Για τους ολιγόπιστους λοιπόν το πρόβλημα που λέγεται γίγαντες ή περιτετυχισμένες πόλεις είναι αξεπέραστο. Το πρόβλημα που βρίσκονται μπροστά τους, καθώς έχουν διαταγή από το Θεό να προχωρήσουν, φαίνεται αξεπέραστο. Για τους πιστούς όμως, στο Θεό και στο Λόγο Του, είναι ασήμαντο. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι σκέψεις πάντοτε έρχονται στην καρδιά μας, πάντοτε έρχονται στη ζωή μας
και οι σκέψεις της απιστίας και οι σκέψεις της πίστης, αλλά της πίστης στο Λόγο του Θεού, της πίστης και της εμπιστοσύνης στο ζώντα και αληθινό Θεό, της απιστίας στα λόγια των ανθρώπων. Και είναι κρίσιμη η στιγμή της απόφασης. Τι απόφαση θα πάρεις? Εάν πάρεις απόφαση πίστης, τότε και η ευλογία και η παρουσία του Θεού και η δύναμη του Θεού και η δόξα του Θεού και ο θρίαμβος παρακυρίου είναι εξασφαλισμένη σε αυτούς που εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Θεού και την παρουσία του Θεού. Κρίσιμη απόφαση και μάλιστα στιγμής ή περίοδου. Κρίσιμη απόφαση που επηρεάζει όλη την υπόλοιπη ζωή. Δυστυχώς ο λαός Ισραήλ που λύπησε, εξόργησε και ανάγκασε το Θεό να ορκιστεί, γύριζε 40 χρόνια στην έρημο μέχρι να αφήσουν όλη αυτή η γενεά η πονηρά και η διαστραμμένη που έγινε έτσι για την απιστία της, να αφήσουν τα κόκαλά τους στην έρημο και να βγούνε τα παιδιά τους πια, για τα οποία φοβόταν ότι θα καταστραφούν, να βγουν τα παιδιά τους πια έτοιμα μαζί με το Χάλεφ και το νησού του Ναβί, οι μόνοι που εισήλθαν, να βγουν και να εισέλθουν και να κληρονομήσουν με θρίαμβο, με θριαμβευτικό τρόπο τη γη του Ισραήλ. Το κρίσιμο σημείο, απόφαση απιστίας ή απόφαση πίστης. Αλλά όχι απόφαση απιστίας ή πίστης με τη λογική μας, με τη γνώμη μας, με την άποψή μας. Δεν είναι παλικάρι ο άνθρωπος του Θεού στο να κάνει έτσι πως νομίζει. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πιστός στο να κάνει έτσι πως του λέει ο Θεός. Άρα το κρίσιμο σημείο είναι να περπατήσεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού το γεγραμμένο και σύμφωνα με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, και θα τα έχεις όταν εξητάς με όλη σου την καρδιά τη φωνή του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και το Λόγο του Θεού. Κρίσιμη στιγμή, κρίσιμες ώρες, κρίσιμες αποφάσεις. Απόφαση ολιγοπιστίας, τα εγκαταλείπω και φεύγω, που οδηγεί τον άνθρωπο στο να λυπήσει το Θεό, αν δεν μετανοήσει να εξοργήσει το Θεό, και αν και τέλος δεν μετανοήσει να καταδικαστεί από το Θεό. Ή η απόφαση πίστης θα οδηγήσει τον άνθρωπο από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και τέλος στην αιώνια ζωή. Αμήν.